Μια βραδιά χαλάρωσης, λίγες ακόμη νότες ξεγνιασιάς, μέσα στον ατελείωτο καθημερινό μόχθο, την ακατάπαυστη προσπάθεια επιβίωσης όλων των απλών ανθρώπων. Νότες ξεγνιασιάς ανάμεσα στον γκρίζο και το σκοτεινό που χρωματίζει η φτώχεια, ο πόλεμος και η εκμετάλλευση. Όλα αυτά που καθημερινά τη ζωή μας κυνηγούν να την ξεμοναχιάσουν μέσα στη νύχτα, όπως λέει και το τραγούδι. Όμως σήμερα έχουμε έρθει εδώ να δώσουμε και ένα μήνυμα ελπίδας. Και η αλήθεια είναι πως μέσα σε αυτή τη δυσκολία έχει ήδη αρχίσει να προβάλλει στον ορίζοντα και το ελπιδοφόρο, το φωτεινό. Και αυτό δεν είναι άλλο από τους μεγάλους μαχητικούς αγώνες σε δεκάδες χώρους δουλειάς του τελευταίου χρονικού διαστήματος και την εικόνα των εργατών έξω από τις πύλες των εργοστασίων. Και αυτό δεν είναι άλλο από τους υγειονομικούς μπροστά στις πόρτες των νοσοκομείων να μάχονται για την υγεία του λαού. Δεν είναι άλλο από τους καλλιτέχνες που με την τέχνη τους, το μοναδικό τρόπο τους, ανέδειξαν την απίστευτη ομορφιά του αγώνα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την εικόνα τελικά εκατομμυρίων ανθρώπων, εργατών, να βαδίζουν στον δρόμο του αγώνα. Αυτοί που συγκρούονται για τη λύστευση του πλούτου μας λένε ότι ρεαλισμός σήμερα είναι να ζούμε με τους όρους του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή να μην έχουμε φως, θέρμανση, ψυγείο στα σπίτια μας. Μας εμφανίζουν σαν οικολογικό καθήκον να ζούμε με ξυλόσωπες και να ξεχάσουμε το αυτοκίνητο. Αυτοί που ύψωσαν τη σημαία της πράσινης ανάπτυξης και απαγόρευσαν τη λιγνητική παραγωγή στη χώρα μας που έχει τεράστια αποθέματα λιγνίτη, σήμερα μας λένε ότι πρέπει η βιομηχανία να χρησιμοποιεί πετρέλαιο λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Εμείς οι καλλιτέχνες γνωρίζουμε ότι το επάγγελμά μας λειτουργεί και σαν βαρόμετρο της οικονομικής κρίσης. Καταλαβαίνουμε ότι στο χειμώνα που έρχεται οι περισσότερες οικογένειες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν. Ήδη το τεράστιο ενεργειακό κόστος δεν επιτρέπει σε πολλά μικρά μαγαζιά με μουσική, σε μουσικές σκηνές, θέατρα, οδεία να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Πολλοί ιδιοκτήτες μικρών χώρων που πολλές φορές είναι και οι ίδιοι καλλιτέχνες και επέλεξαν αυτό το δρόμο για να εξασκούν την τέχνη τους χωρίς παρεμβάσεις, θα αναγκαστούν να κλείσουν. Στη χώρα μας, το πάθος πολλών καλλιτεχνών και η δίψα του λαού μας για την τέχνη, που να του μιλά βέβαια για τα βάσανά του, μεγαλούργησε σε μικρούς χώρους, από τους οποίους πέρασε ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής ιστορίας του τόπου μας. Αυτή τη λαϊκή παράδοση έχουμε ευθύνη να την προχωρήσουμε και να αγωνιστούμε για αυτή μαζί με χιλιάδες κόσμου που διψά για αυτήν.